Παγκόσμιο σοκ, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η επίθεση του Ισραήλ με πυράβλους σε 12ωρο κτίριο. Η εικόνα που βλέπετε πίσω μου στη Γάζα. Ένα κτίριο που στεγάζει τα γραφεία του Διεθνούς Πρακτορείου Associated Press και του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera. Το κτίριο, το βλέπετε τώρα, κατέρευσε σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος, αφού προηγουμένως πρόφθασαν οι τελευταίοι δημοσιογράφοι να το εγκαταλείψουν σόι. Πριν από λίγο, ο στρατός του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι είχε κρύψει μέσα στρατιωτικά στοιχεία. Άρα, λέει, το Τελαβίβ ήταν νόμιμος στόχος. Νωρίτερα, μέσα σε σκηνικό πολέμου, στην έκτη μέρα και από τις δύο πλευρές, οι δυνάμεις του Ισραήλ είχαν πλήξει προσφυγικό καταβλισμό, σκοτώνοντας 10 παιδιά και γυναίκες, σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους. Σαν αποθαύμα, βγήκε ζωντανό ένα βρέφος 5 μηνών από τα συντρίμια. Whenever you see journalists doing live updates from Gaza, they're usually standing on the roof of that building. قصفوا على اليهود ابرياء احباب الله قوم الخمام ومشكوم الخمام Somebody's just been wounded. It's a woman who's been hit. מחיר כבד, זה עוד לא נגמר. Αιματοχυσία δίχως τέλος. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν για έκτη ημέρα από ξηρά και αέρα τη Γάζα. Χτυπούν ακόμη και τον πύργο που στεγάζει το Al Jazeera και το Associated Press. Whenever you see journalists doing live updates from Gaza, they're usually standing on the roof of that building. Και η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει εκατοντάδες ρουκέτες κατά Ισραηλινών πόλεων. Ρουκέτες της μόλις έχουν χτυπήσει την περιοχή Ραμάτ Γκάν, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Τελαβίβ. Ένας νεκρός. Αεροπορικό πλήγμα του Ισραηλινού στρατού χτυπά τον καταβλισμό προσφύγων Αλσάτι. 8 παιδιά και 2 γυναίκες σκοτώνονται ακαριαία. Το προηγούμενο βράδυ οι Ισραηλινοί ασδόντες έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Και η Μπερσεβά ξυπνά σήμερα μετρώντας τις πληγές της. Το σφυροκόπημα του Ισραήλ δεν σταματά ούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κτίριο τράπεζας ισοπεδώνεται. والله لا في تحذير ولا في اي اشاره. Η Χαμάς από τη Δευτέρα έχει εκτοξεύσει 2.000 ρουκέτες. Χαμάς ασά σγιά χαμούρα. שהוא החליט לראות על מדינת ישראל. إذا لم تكن هذه هي المجزرة الأولى بحق العوائل الفلسطينية. Το Ισραήλ απαντά με πόλεμο νεύρων, ανακοινώνοντας τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η χερσαία επίθεση είναι σε εξέλιξη. Μαχητές της Χαμάς μπαίνουν στις υπόγειες σύραγγες στη Γάζα και οι Ισραηλινές δυνάμεις τις βομβαρδίζουν επί 40 λεπτά. Δεκάδες μαχητές της Παλαιστινιακής Ισλαμιστικής Οργάνωσης σκοτώνονται. הם תקפו את בירתנו, הם שיגרו טילים לערינו, הם משלמים וישלמו על כך מחיר כבד. זה עוד לא נגמר. תולחיסטון 139 פלסטיני και 9 ישראלינים είναι νεκροί. Και παρά τις διεθνείς εκκλήσεις και τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός, η βία εξαπλώνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Οι Ισραηλινές πόλεις με μεικτό πληθυσμό παίρνουν φωτιά. Με το σκηνικό της σύγκρουσης να μεταφέρεται και στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Εκεί από τις συγκρούσεις χάνουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 Παλαιστίνοι και τραυματίζονται τουλάχιστον 150. Είναι ραγδαίες, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις μετά την ισοπαίδωση. Καλησπέρα, Γιώργο Φελίδη. Καλησπέρα. Αυτή η εικόνα συγκλονιστική που βλέπουμε και του 12ωρου πύργου που στεγάζει το Associated Press και το Al Jazeera στη Γάζα,
στοριάζεται σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα γεγονός που μπορεί να αλλάξει την πορεία της σύραξης. Όπως βλέπουμε, στην αρχή ρίχνουν δύο βλήματα όπως βλέπεις. Και μετά από δύο πυράβλους και μετά από περίπου 20-30 δευτερόλεπτα έρχεται το τρίτο, το χαριστικό πλήγμα, το οποίο και κατεβάζει όλο αυτό το πολυόροφο κτίριο που επί 15 χρόνια ήταν τα κεντρικά γραφεία του Associated Press, του Al Jazeera και από την ταράτσα αυτή βλέπαμε όλες τις ανταποκρίσεις τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Από τη Γάζα. Μέχρι και χθες το βράδυ. Από εκεί και το λένε και οι ίδιοι. Τους πολέμους του 2009, του 2014. Συγκλονιστικές μαρτυρίες πριν από λίγο δημοσιογράφων για το πώς σώθηκαν στο παραένα. Στο παραένα λέει ότι μία ώρα πριν το πλήγμα, οι Ισραηλινές αρχές επικοινώνησαν με τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς και τους είπαν ότι το κτίριό τους αποτελεί στόχο. Παρατρίχα, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος του Associated Press, μπορέσαμε και απομακρύναμε δεκάδες δημοσιογράφους. Θα είχαμε, λέει, τρομερές απώλειες. Θα είχαμε μια τρομερή απώλεια ανθρώπινης ζωής. Παρατρίχα την αποφύγαμε αυτή την απώλεια. Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι, λέει ο διευθύνων σύμβουλος του Associated Τώρα, Press. Τώρα βγήκε το Ισραήλ πριν από λίγο και λέει, ναι, το χτυπήσαμε. Γιατί? Το Ισραήλ λέει ότι το χτυπήσαμε, καθώς λέει ήταν νόμιμος στόχος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Καθώς μέσα σε αυτό το κτίριο ισχυρίζεται το Ισραήλ ότι είχαμε. Δώσαμε αυτή την εικόνα από τις υπέρυθρες. Λένε ότι έβλεπαν από αυτή την εικόνα ότι είχαν μέσα στρατιωτικά στοιχεία. Είχαν στρατιωτικά στοιχεία, δηλαδή ότι υπήρχαν γραφεία της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς και χρησιμοποιούσαν τους δημοσιογράφους σαν ανθρώπινες ασπίδες και τα δημοσιογραφικά γραφεία σαν παραλλαγή για να κάνουν στρατιωτικές δραστηριότητες. Τώρα, αυτό λέει το Ισραήλ. Μεταδίδεται ότι επικοινώνησαν εκτάκτως Biden Νετανιάχου. Τι λένε οι Αμερικανοί? Οι Αμερικανοί λένε ότι σύμφωνα με το State Department είναι ύψης της σημασίας η διαφύλαξη και η προστασία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα του πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, ότι το Associated Press λέει ότι ο κόσμος θα γνωρίζει λιγότερα για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Φίλιο. Λόγω αυτού είναι του γεγονότος που συνέβη σήμερα. Στη Γάζα. Τώρα, στον αντίποδα, η συγκλονιστική εικόνα, νωρίτερα οι Ισραηλινοί είχαν χτυπήσει ένα προσφυγικό καταβλισμό. 10 γυναίκες και παιδιά νεκρά. Και αυτό το βρέφος 5 μηνών είναι ο μοναδικός επιζών από αυτή την οικογένεια, όπου ήταν 2 γυναίκες, 8 παιδιά, τα οποία δέχτηκαν Ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταβλισμό Αλσάτη. Ξεκλείστηκε η οικογένειά του, το μωρό αυτό 5 μηνών. Και προσπαθεί να παρηγορηθεί με μια κουβερτούλα, όπως βλέπουμε. Έχει χτυπήσει, θα δούμε και σε ένα πλάνο, είναι προφανώς το πόδι του. Το δεξί του πόδι είναι μπανταρισμένο, κάταγμα ή έγκαυμα. Τώρα, ενώ φλέγεται η Μέση Ανατολή, Γιώργο, παίρνει ανησυχητικές, όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις η ανάφλεξη σε αυτή την περιοχή που ούτως ή άλλως είναι πυρή τη αποθήκη. Διαδηλώσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ των Παλαιστινίων. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα από το Παρίσι. Στο Παρίσι. Είχαμε Μαδρίτη, Γαλλικές... Λονδίνο, Παρίσι πριν από λίγο. Ακριβώς. Στο Παρίσι, οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει επικαλούμενες υγειονομικούς κανονισμούς την συγκέντρωση ατόμων. Παρά τα αυτά, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Άραβες, αραβικής καταγωγής και Παλαιστίνοι και φυσικά έγινε το. Εικόνα στο Παρίσι. Είναι εικόνα στο Παρίσι. Είναι μοντάζ τα πλάνα πριν από λίγο. Με τις δυνάμεις ασφαλείας να βάζουν φωτιές σε κάδους, να απαντάνε οι δυνάμεις ασφαλείας με δακρυγόνα και με αντλίες νερού. Με χημικά, ναι. Αυτό είναι εικόνα από το Παρίσι σήμερα το απόγευμα. Και εδώ είναι μια εικόνα από την πολύ μεγάλη, συγκέντρωση και πορεία στο Λονδίνο. Συγκεντρώθηκαν μέσα στο Hyde Park και πέρασαν στο Marble Arch. Βλέπουμε εδώ την αεροφωτογραφία. Δεκάδες χιλιάδες οι διαδηλωτές με τελικό στόχο τους, την Ισραηλινή πρεσβεία, όπου φώναξαν συνθήματα εκεί. Είναι μεγάλη η ανησυχία και η ταραχή και μέσα στον αραβικό κόσμο. Και πληροφορούν στην ομιλία Biden με τον επικεφαλής των Παλαιστινίων, τον Αμπάς. Ο Biden. Επομένως, έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Το θέμα είναι ο Biden να μιλήσει με τον Μαχμούντ Αμπάς. Το θέμα είναι ο πόλεμος δεν γίνεται από τον Μαχμούντ Αμπάς. Γίνεται από τη Χαμάς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Φαλίδη. Θα ξαναπούμε στη συνέχεια για οτιδήποτε νεότερο.